Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018. Τι έκανες, όχι ξανακάντω. Κάτι μου κάνεις. Πριν, όπως είπα το καλησπέρα, εδώ. Μπράβο Μπίλι μου. Ώρα για μπλε, ξεκινάμε Λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Καβαδίας. Έχω έναν, ξέρει αυτός ποιος είναι, μου έχει ζαλίσει τον έρωτα για ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει καμία σχέση, όπως θα καταλάβετε, με την εκπομπή, και δεν το βάλες και το βάλες μόνο τότε και το βάλες μόνο μια εβδομάδα και να το βάζεις μέρα παραμέρα. Τι να κάνω ρε Μπίλι, με πιέζουνε φίλε, με πιέζουνε. Είπαμε Μπίλι μου, τι να κάνω, τραβάω τέτοια. Παραγγελίες είναι αυτές, δεν χαλάμε χατήρι. Λοιπόν, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Κοντά μας φυσικά το Νότος Καφέ All Day Bar, στον υπέροχο βράχο της Αθήτου, στη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι. Από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι, late breakfast, θα σας περιμένει, διαλέγετε πρωινό, χτυπάτε εκεί κάτι αυγά, κάτι λουκάνικα, κάτι τέτοια, και σας κερνούν καφέ ή χυμό. Από τις 2 το, μετά το μεσημέρι, στη 1 μετά το μεσάνυχτα, μπορείτε να δοκιμάσετε burgers, hot dog και club sandwich, ενώ μην ξεχνάτε ότι η νέα λίστα cocktail σας περιμένει στο Νότος. Ήμασταν και μεταδώσαμε ζωντανά τη συνέντευξη τύπου του Παύλου Μυροφορίδη, δίπλα του και ο Νίκος Βαφιάδης. Έχουμε ένα μικρό απόσπασμα του Προέδρου του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, που αφορά κυρίως τον Αιγύπτιο και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε. Και φυσικά το 20 λεπτό θα το ακούσουμε κανονικότατα του Παύλου Μυροφορίδη. Χωρίς τα κενά των ερωτήσεων κτλ, γιατί είναι παραπάνω σε ώρα. Φάγαμε και μια βροχή, γίναμε παπάκια μετά. Άγγιζε τον κόπο όμως, γιατί είδαμε τον Παύλο μετά από καιρό, ορεξάτος, λυσασμένος, καψουρεμένος, και όπως λέει ο φίλος ο Κώστας από την Κοζάνη, καλησπέρα Γιώργο, πόσο τρέλα έβγαλε ο Καράφλα σήμερα με τον Ηρακλή, αλλά μήπως να το ρωτούσες αν ξέρει και λίγο από μπάσκετ. Είναι σαν το Βέγκο φίλε μου Κώστα, ξέρεις από Βέσπα. Για μπάσκετ επαναλαμβάνω, είμαστε εν αναμονή μεταγραφής. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Μάνο. Πάμε να ακούσουμε, Μπίλι μου, τον... Κάτσε, γιατί έχω μηνυματάκι. Περίμενε. Μπορείς να σκέσαι τον μπασκετικό. Περιμένουμε από στιγμή στη στιγμή ανακοίνωση για, μάλλον για Playmaker. Α, δούμε. Να κάνουμε καλό Σαββατοκύριακο. Γιατί το μπάσκετ μας έχει αργήσει πάρα πολύ. Τι έγινε ρε παιδιά. Καλά, βάλε τον Νίκο Βαφιάδη, αν είναι, που είναι πιο μικρό, κανένα τρίλεπτο. Και μετά θα ακούσουμε τον Παύλο, τον Μυροφορίδη. Ας ξεκινήσουμε με Νίκο Βαφιάδη. Βεβαίως, η καταστήμη για αυτό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι ο Αιγύπτιος είναι πάρα πολύ καλό ενημερωμένος για το τι γίνεται στον Ηρακλή. Ήταν ενημερωμένος ότι έχουν περάσει 120 δόσεις. Πολύ πριν τον ενημερώσουμε ότι υπάρχει μια θετική εξέλιξη όσον αφορά τα χρέη. Και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όλες οι πληροφορίες που έχουμε πάρει έως τώρα, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια και υπαρκτή οικονομική επιφάνεια. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αναρωτιόμαστε ποιος είναι, τι κάνει, από πού βρίσκεται και τι δουλειά κάνει. Είναι άνθρωπος ο οποίος ξέρουμε πολύ καλά τι κάνει. Βεβαίως δεν θα είμαστε εμείς μόνο αυτοί που ελέγχουμε, γιατί παράλληλα με αυτά που μας λέει αυτός, παράλληλα έχουμε και εμείς κάποιες δικές μας. Βεβαίως, έχουμε και εμείς, ότι πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι μέτοχοι. Θέλουμε να ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα, πολύ συγκεκριμένα. Και δεν σας το κρύβω ότι επειδή είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο δύσκολα ο τρόπος ελέγχου από τα αρμόδια υπουργεία. Βεβαίως, εμείς έχουμε ζητήσει από το αρμόδιο υπουργείο, το οποίο είναι του εμπορίου, αλλά και από το Υπουργείο Αθλητισμού, να ελεγχθεί, για να είμαστε σίγουροι 100% ότι ως διοίκηση μεταβιβάζουμε το πακέτο των μετοχών σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα μας κάνει σε 2 χρόνια να ξανατρέχουμε να αναλάβουμε την ομάδα και ο Μιλό να γίνει πρόεδρος.
αλλά να βρεθεί μια σταθερή λύση στον Ηρακλή, η οποία θα δώσει το όραμα για να προχωρήσει παρακάτω η ομάδα και να μπορέσει ο Ηρακλής να επιστρέψει εκεί που του αρμόζει φυσικά, που είναι η Super League, αλλά όχι στη θέση του Κομπάρσου, αλλά στη θέση του διεκδικητή πραγμάτων, που είναι το DNA του συλλόγου. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ίσως μπορούμε να σας πούμε πολλά παραπάνω. Σας λέω, αυτό που μπορούμε να σας πούμε από χθες είναι ότι έχουμε μείνει εντυπωσιασμένοι για τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνεται ο Αιγύπτιος καθημερινά, ότι ήταν συνεπής, ότι στη στάδια του μηνός θα σας στείλω τον δικηγόρο και τον φοροτεχνικό, στη στάδια του μηνός ήταν ο φοροτεχνικός και ο δικηγόρος εδώ, και μας δεσμεύτηκε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μας δώσει αυτά που έχουμε ζητήσει εμείς από την πλευρά μας για να μπορούμε να αποχωρήσουμε. Μακάρι να τελειώσει το θέμα, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να δώσει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που ίσως όλοι φανταζόμαστε στο μυαλό μας για το πού θα μπορούσε να καταλήξει ο Ηρακλής μετά από εμάς. Μιλάμε για μεγαλομέτωχο, ο οποίος θα πάρει τουλάχιστον, εγώ πιστεύω, και πάνω από το 80%. Το 10% θα πάει στον ερασιτέχνη, για να μην κάνουμε ξανά τα ίδια λάθη, γιατί το δίσεξαμαρτίνου καθοσοφού και είναι η τρίτη φορά που πάμε να την πατούζαμε. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σε τι θα δώσουμε και σε αυτά που απαιτούμε, που είναι ξεκάθαρα και του είπαμε ότι όποιος και να αναλάβει το 10% θα πάει στον ερασιτέχνη και θα υπάρχει εκπρόσωπο του ερασιτέχνη στην ΠΑΕ. Ό,τι πρέπει να γίνει για να διασφαλίσουμε και να βάλουμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας εμείς προς τον οποιονδήποτε θα έρθει να αναλάβει την ομάδα, θα το κάνουμε, γιατί δεν θέλουμε, σας ξαναείπαμε, σε δύο χρόνια να ξαναβρισκόμαστε και σε τρία και να ξανακάνουμε αυτό που κάνουμε. Αυτά λοιπόν τα σοβαρά θεωρώ από τον Νίκο Βαφιάδη, κυρίως με αφορμή και το χθεσινό ραντεβού με τον Αιγύπτιο, με τον εκπρόσωπο μάλλον, τον Έλληνα δικηγόρο του Αιγύπτιου, του Καρίμ Σαλάχ Σορούρ. Μας έφερε και ένα Σαλάχ, καλά θα ήταν. Λέμε τώρα. Και περιμένουμε. Είναι ζεστό το θέμα. Ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς που το ακούτε δεν εμπιστεύεστε εύκολα, και εγώ μαζί σας είμαι. Είμαστε καχύποπτοι, είμαστε επιφυλακτικοί, έχουμε μικρό καλάθι, αλλά ας δούμε. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Γιάννη. Καλησπέρα Γιώργο, με έφτιαξες επειδή είμαι και πόντιος και όποτε θέλεις ποντιακό μου χαμπέτη στο σταθμό θα με πεις. Θα κανονίσω, λέει, ιστορία επίπεδου Champions League, μέχρι και από Κίνα θα παίρνουν τηλέφωνο, είμαστε δύναμοι και θα έχουμε και Παύλο μαζί, έχει και αυτό τρέλα. Αυτό θα το κάνουμε με την άνοδο, αδερφέ. Δεσμεύτηκα ήδη, αυτό που είπες και με το ρόστερ που είπες, εδώ στο στούντιο ζωντανά, με την άνοδο, πρώτα ο Θεός, να έρθει, θα το κάνουμε. Τώρα που λέω να έρθει. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Ηρακλής ανέβηκε σήμερα. Επειδή έκανε συνέντευξη τύπου ο Μυροφορίδης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιος είναι. Έχει 4 ανόδους τα τελευταία 5 χρόνια. Και ξέρουν και οι αντίπαλοι πλέον ότι ο Ηρακλής αυτόματα γίνεται το πρώτο φαβορί για άνοδο. Και η ατάκα του Μυροφορίδη, μία από αυτές που θα ακούσουμε τώρα σε λίγο, το ότι δεν με ενδιαφέρει αν λένε από τη Super League, από την ΕΠΟ κτλ. Ότι ανεβαίνει μόνο ένας, δεν με πειράζει καθόλου. Γιατί ξέρει ότι ο Ηρακλής θα είναι αυτός ο ένας. Θέλει ο Ηρακλής να είναι αυτός ο ένας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έγινε. Μην τα κλείσουμε όλα και πούμε, έλα μωρέα, βάλουμε τον αυτό με τον πιλότο, η ομάδα ανέβηκε, θα ασχοληθώ του χρόνου να πάμε πρώτη εθνική. Θέλει πολλή δουλειά. Και όλοι αυτοί οι παίκτες, τα ονόματα που θα τα ξαναπούμε, που είναι πάνω κάτω γνωστά, ο Περόνε, ο Σταμού, ο Πασάς, ο Μουμίν, ο Ζια Μπάρης, ο Μενδρινός, ο Καλτσάς, υπάρχουν κι άλλοι. Λίγους είπα. Χρειάζονται χρήματα. Και ένα από αυτά που καλούμαστε όλοι να ακούσουμε είναι και αυτό που είπε, ότι εγώ τη Δευτέρα θα ανοίξω τη μίκρα, θα τη λειτουργήσω δηλαδή, μόνο αν δω απ' έξω 400-500 άτομα ουρά να πάρουν διαρκείας. Άμα δω 2-3, δεν θα την ανοίξω. Θα την αφήσω κλειστή. Μπίλη, ακούω ταυτόχρονα και την Τάρια. Ήτανε μίξη Nightwish με Τσαχουριδέους. Ναι. Ναι, Βαγγέλη μου, το μήνυμά σου ελήφθη. Για τον μπάσκετ, είπαμε, από στιγμή στη στιγμή, όπως μας ενημέρωσαν, περιμένουμε ανακοίνωση, μάλλον για Playmaker είναι αυτή, θα το δούμε. Μπάμπη, το έχω ακούσει κι εγώ. Έχει διαδοθεί, αρκεί να αποδειχθεί.
Τι ακόμα δεν έχει αποδειχθεί. Ή, αν το έχει αποδείξει ο Ηρακλής, καλό είναι να το πει αυτό που λες. Πάμε σε Παύλο Μυροφορίδη, μπίλη μου. Να τον ακούσετε, να τον απολαύσετε, να δώσετε πολύ προσοχή. Είτε εσείς που τον ακούσατε το μεσημέρι, είτε εσείς που δεν τον ακούσετε και θα τον ακούσετε πρώτη φορά, γιατί αλλιώς είναι ο γραπτός ο λόγος, αλλιώς είναι να μπείτε σε ένα site και να το διαβάσετε και αλλιώς είναι να τον ακούσετε με τον τρόπο που μιλάει. Εάν γίνει κάτι κατά τη διάρκεια του 20 λεπτου αυτού, θα παρεύουμε για να δώσουμε την οποιαδήποτε είδηση. Είτε αφορά ποδόσφαιρο, μπάσκετ, εδώ είμαστε. Πάμε. Παύλος Μυροφορίδης. Καλησπέρα καταρχήν. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία και την ιδία το μεσημέρι, και έπρεπε να είστε με τις οικογένειές σας και να τρώτε και να ξεκουράζεστε, αλλά κάποια πράγματα δεν έχουν ώρα. Οπότε, εκ των προτέρων, σας ζητώ συγγνώμη και σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Ξεκινώντας, θέλω να νιώθουν όλοι αυτό που νιώθω εγώ. Και εγώ, ερχόμενος στην ομάδα, νιώθω ότι έχω την αρρώστια να πετύχω. Νιώθω όμως ότι σίγουρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό που ξεκινάει εδώ από ό,τι έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Και γιατί? Γιατί όλοι θεωρούν δεδομένο καλός και κακός ότι η επιτυχία είναι μπροστά. Η επιτυχία με γαρίφαλα και με αγάπη δεν παίρνεται. Η επιτυχία απαιτεί οργάνωση. Η επιτυχία απαιτεί σκληρή δουλειά καθημερινά. Η επιτυχία απαιτεί συσπήρωση των πάντων. Σε μια προσπάθεια δεν μπορεί να περισσεύει κανείς. Με ξέρετε οι περισσότεροι, δεν χρειάζεται να ξανασυζητηθούμε. Κάποιες στιγμές τα λόγια είναι ωραία να λέγονται. Το σημαντικότερο είναι η ουσία που μένει. Και η ουσία είναι η επιτυχία που μπορεί να κάνει η ομάδα, παίρνοντας από τον καθένα το 100%. Γιατί μέχρι να υπάρξει ομάδα μες στο γήπεδο, πρέπει το 100% να το δίνουμε όλοι οι υπόλοιποι απ' έξω. Είμαι ήσυχος μέσα μου και είμαι ήσυχος στο κομμάτι ότι ξέρω τι θέλω, ήξερα τι ήθελα εξ αρχής. Και με μεγάλη βεβαιότητα σας λέω ότι αυτό που θα προσπαθήσουμε όλοι να κάνουμε θα είναι κάτι αντάξιο της ιστορίας, πραγματικά αντάξιο της ιστορίας από τις ομάδες. Ο σεβασμός που πρέπει να έχουμε, ο τρόπος λειτουργίας μας καθημερινά, να δώσουμε αυτό που μπορεί να έλειπε. Γιατί καλό είναι να έχουμε μια παρέα και να λέμε ότι αυτή η παρέα προσπαθεί να κάνει πράγματα. Ίσως το επαγγελματικό ποδόσφαιρο να μην φτάνει. Οπότε πρέπει να ψάχνεις συνέχεια να βρίσκεις τρόπους και λύσεις να εξελίσσεις. Εδώ μιλάμε για τρέλα. Μιλάμε για γυάλισμα ματιού. Όποιος δεν το έχει, δεν μπορεί να είναι μαζί μας φέτος. Όποιος δεν νιώθει ότι κάθε μέρα θα πάει να πεθάνει για αυτό το στόχο, δεν θα είναι μαζί μας. Και όχι στα λόγια. Στην πράξη. Εμένα με ενδιαφέρει ό,τι χτίσουμε να χτιστεί με αξιοπρέπεια. Πραγματικά να νιώθει ο καθένας από εμάς περήφανος την κάθε μέρα του. Να νιώθει περήφανος ο κόσμος του Ηρακλή, γιατί κάθε μέρα δεν πρέπει να υπάρχει δεύτερη σκέψη. Κάθε μέρα πρέπει να υπάρχει μία σκέψη, ένας στόχος και μπροστά. Αν βάλουμε στο μυαλό μας δεύτερη σκέψη, θα καταστρέψουμε ό,τι θα αναπτύσσουμε. Σίγουρα
αυτό που ξεκινάμε να κάνουμε είναι κάτι που την προηγούμενη χρονιά του Ηρακλή φάνταζε ότι θα είναι κάτι πολύ δύσκολο. Όταν ο Ηρακλής πέρσι ξεκίνησε να συμμετέχει απλά μια ομάδα στην κατηγορία, στη διάρκεια της μια παρέα όπως είπα, κατάφερε να κάνει πράγματα και τους αξίζει χαρακτήρια. Πέτυχαν τον στόχο που τέτοια εποχή τον προηγούμενο χρόνο, άμα ρωτούσατε και λέγατε ότι ο Ηρακλής ήταν μια κατηγορία, όταν εδώ πρέπει να έχει αγκάθια, δεν πρέπει να έχει χώρο εδώ, θα γελούσαμε μαζί σας. Και καλά θα κάναμε. Μπορεί και εγώ να γελούσα. Ξεκίνησαν κάτι, το πέτυχαν. Η άλλη μέρα όμως είναι άλλη. Και είναι διαφορετική. Ίσως να μην φτάνουν αυτό που κάνουν. Το σημαντικό στις ομάδες είναι οι ζωντανοί οργανισμοί. Καλές είναι οι ομάδες, καλά είναι όλα. Αν ο ζωντανός οργανισμός, αν αυτός που είναι μέσα δεν μπορεί να προστηρίξει το μέγεθος, τζάμπα μιλάμε, τζάμπα τα λέμε. Τις δύο μέρες αυτές που έχω επιστρέψει στην ομάδα του Ηρακλή, έχω κάνει αρκετές συμφωνίες προφορικές. Με ποδοσφαιριστές αξιόλογους, με ποδοσφαιριστές που θα έρθουν να μπουν στο γήπεδο για να νιώσουμε όλοι ότι δεν υπάρχει πίσω γύρισμα πλέον για μας. Να νιώσουμε πρώτα, να νιώσουμε μάλλον πρώτα εμείς και στη συνέχεια οι απέναντι μας και όλοι οι υπόλοιποι ότι δεν είναι τίποτα εύκολο για κανέναν. Ούτε για μας, ούτε για τους. Παίχτες έχουν κλείσει. Δεν θα πω κανένα όνομα, γιατί προφορικά μπορεί να συμφωνήσεις με κάποιον. Υπάρχει ένα συγκινητικό κομμάτι εδώ για μένα που είναι πραγματικά συγκινητικό, το ότι είναι αρκετά παιδιά τα οποία ενώ είχαν προτάσεις και ενώ εγώ δεν είχα ομάδα, περίμενα να πάω σε κάποια ομάδα. Δεν ξέρω, δεν γίνεται αυτό εύκολα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων αυτά τα παιδιά που περίμεναν για να μπουν στη μάχη και στη δυσκολία της καθημερινότητας μαζί μας. Πρέπει, τουλάχιστον από μεριά μου, να υπάρχει ο σεβασμός στα παιδιά που προϋπάρχουν. Πρέπει να αξιολογηθούν όλοι με αυτό που πρέπει. Δεν μπορώ να αξιολογήσω εγώ τουλάχιστον κανέναν, αλλά αυτά την καρδία. Πρέπει να νιώσω και να μπορέσω να πάρω τον καθένα το 100% σε όλους τους τομείς. Είναι πολύ δύσκολο, πραγματικά σας το λέω, γιατί πρέπει αυτή η ομάδα να ξεκινήσει άμεσα, να έρθει σε επαφή, να επικυρώσει συμφωνίες, να μπουν στα ταμεία της χρήματα, γιατί στις μέρες που ζούμε, που είναι δύσκολες μέρες, για κάθε οικογένεια, κάθε νοικοκυριό ξέρει, τραβάει το ίδιο του, εμείς θα αναγκαστούμε να ζητήσουμε την αληθινή στήριξη και όχι τα λόγια. Και σε αυτό το κομμάτι θέλω ειλικρινά αυτό που θα πω να το νιώσουν όλοι για να το καταλάβουν έτσι. Από τη Δευτέρα θα λειτουργεί η μικρά. Όλα καλά. Αν δεν έχει 300-400 άτομα να έρθουν να πάρουν διαρκές, δεν θα είναι η λειτουργία η μικρά. Το μέγεθος αυτού του συλλόγου δεν είναι να έχουν 5 άτομα να πάνε διαρκείας. Το μέγεθος του συλλόγου είναι να μπορέσουν να δείξουν και να στείλουν το μήνυμα ότι αυτή η ομάδα, ό,τι και να γίνεται, υπάρχει. Γιατί υπάρχει. Στην πραγματικότητα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους όλοι, αλλά το ρόλο που αξίζουν να παίξουν. Να έρθουν εδώ για να στείλουν το μήνυμα, όχι της φωτογραφίας. Το μήνυμα πρώτα στην ομάδα, πρώτα στην οικογένεια. Πιστεύω ότι από Δευτέρα αυτό εδώ πρέπει να είναι η αρχή των πάντων. Να αφήσει την παραλία αυτός που είναι με τα παιδιά του και την οικογένειά του, να την αφήσει, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να την αφήσει. Να έρθει μια ώρα ταξίδι και να ξαναφύγει. Να στερήσει από τα παιδιά του δύο μέρες ένα γλυκό, ένα παγωτό, κάτι της καθημερινότητάς του για να βοηθήσει την ομάδα του. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά θα γίνει. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Ξέρω ότι ποτέ κανείς δεν θα αφήσει αυτήν την ομάδα.
Η πραγματικότητα όλοι πρέπει να παίξουν το ρόλο του. Ο καθένας από την πλευρά του. Η θετική ενέργεια που ένιωσα εδώ πριν κάποια χρόνια ήταν θετική ενέργεια η οποία κάποια στιγμή οδήγησε την ομάδα στο στόχο. Ξεκίνησε μια ομάδα παίρνοντας κάποια παιχνίδια και η θετικότητα που έβγαλε μετά ήταν κάτι απίστευτο. Ήταν κάτι μαγικό το οποίο πήρε από το χέρι μια ομάδα και την οδήγησε. Με παιδιά πιο νέα τότε. Χωρίς περιθώρια πολλών επιλογών. Χωρίς περιθώρια πολλών εμπειρών παιχτών. Κι όμως η τρέλα και η θετικότητα όλων οδήγησε μια ομάδα. Δεν θέλω να σας κουράζω. Δεν θέλω να κουράζω κανέναν. Δεν θέλω να ξαναμιλήσω δημόσια τον επόμενο μήνα γιατί προέχει αυτή τη στιγμή η ασφάλεια, η καθημερινότητα και το πώς θα βρούμε την ήρεμη και ομαλή λειτουργία για να μπει η ομάδα στη σωστή κατεύθυνση από την αρχή της. Έγιναν κάποιες κινήσεις από τους ανθρώπους που ήταν εδώ για το καλό, με τα υπάρχον δεδομένα της στιγμής. Τις στιγμές αλλάζουν κάθε λεπτό. Κάθε μέρα είναι άλλη μέρα στο ποδόσφαιρο. Κάθε μέρα είναι άλλη μέρα στις ομάδες. Ένα είναι το σημαντικό. Και χθες και αύριο και σήμερα ο Ηρακλής είναι το ίδιο και χθες και αύριο και σήμερα για αυτόν που νιώθει τι θα πει η Ηρακλής. Οπότε δεν χρειάζεται να πείσω κανέναν εγώ με τα λεγόμενά μου. Πρέπει ο καθένας από εμάς να πει στον δίπλα του ότι αυτό που πάει να γίνει αξίζει και συμπαράστασης και καλής θέλησης και καθημερινής αγάπης. Όπως αγαπάει ο απλός Ηρακλειδέας την ομάδα του και ό,τι και να κάνει θα την ακολουθήσει, έτσι πρέπει να βρούμε τον τρόπο όσοι να παρτίζουμε φέτος και οι παίκτες που θα έρθουν και όλοι να αγαπάμε αυτό που πάμε να κάνουμε, να το κάνουμε με αξιοπρέπεια, να το κάνουμε με σεβασμό και να πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Θα ακούσω τι έχετε να μου πείτε. Δεν θέλω να πούμε άλλα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε το δύσκολο έργο να το πάμε στο τέλος εκεί που πρέπει και εκεί που αξίζει πραγματικά. Ευχαριστώ. Όχι ξεκάθαρη. Θα έχω. Δεν θέλω για άλλο κανένα μήνα να παίξει, να καταλάβω τι κάνει. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Το ότι εισπράττω την αγάπη είναι καθημερινό και είναι κάτι που μπορώ να πω ότι έρχονται στιγμές που σε κάνει να μην νιώθεις καλά. Από την καλή έννοια. Το νιώθω. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το νιώθω. Είπα κάτι όμως. Η αγάπη πρέπει να υπάρχει κάθε μέρα και όλη μέρα. Εγώ δεν αγαπάω κάποιον αν κερδίζει μόνο. Εγώ προσπαθώ να το χαϊδεύω στην κάθε του δύσκολη στιγμή. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο. Ξέρω ότι η αγάπη θα παραμείνει. Και ξέρω ότι είναι στο χέρι μας από εδώ και πέρα αυτό που θα κάνουμε. Να το αγκαλιάσει πραγματικά πιο πολύ. Όλος ο παιδί. Εγώ ευχαριστώ από τη μεριά μου. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι κάποιες στιγμές που δεν υπάρχουν λόγια για να πεις αυτό που θέλεις. Πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει πώς θα πέσουν πιο πολύ από πώς θα ανέβουν. Για μας αρχίζει να ανεβαίνει μία. Και πράγματι μας ενδιαφέρει πιο πολύ πώς θα πέσουν γιατί άμα σε ένα πρωτάθλημα πέσουν δύο ομάδες και έχουν πέσει από τις 5-10 αγωνιστικές δεν θα έχει ουσία μετά, δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός. Οπότε πρέπει να ξέρουμε και πώς θα ανέβουν και πώς θα πέσουν. Με το δεύτερο να μας ενδιαφέρει περισσότερο. Στο κομμάτι ότι εμείς κάθε μέρα πίσω δεν κοιτάξουμε. Εμείς κάθε μέρα κοιτάμε μπροστά. Το να ανεβαίνει μία. Αν ανεβαίνει δύο, εμένα μου αρκεί να ανεβαίνει μία. Ναι. Ναι, πρέπει σιγά σιγά, πρέπει στην καθημερινότητα, επειδή το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο το γήπεδο. Δεν είναι μόνο οι παίχτες. Δηλαδή ένας τεχνικός διευθυντής, όλα καλά, όλα ωραία, δεν έχει μόνο να επιλέξει 5 παίχτες. Πρέπει να μπορεί κάθε μέρα να εξελίσσει αυτό που κάνει για την ομάδα του. Το να πηγαίνω στο γήπεδο εγώ και να έρχονται και 5 παιδιά, δηλαδή κάθαμε και 2 και φύγαμε, αυτό τι έγινε. Αυτό μπορεί να το κάνουμε όλοι. Όχι ότι δεν μπορεί να το κάνει κάποιος από εσάς. Είναι ένα απλό πράγμα.
Εδώ πάμε στο πιο σύνθετο. Μέχρι να φτάσουμε να πούμε στο γήπεδο. Μέχρι να φτάσουμε να κοιμηθούμε το βράδυ, να έχουμε μπορέσει να δώσουμε μια λύση σε ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να, δεν χρειάζεται να είσαι με 10 τη μέρα, 100. Ένα. Αν λύνουμε ένα τη μέρα, είμαστε καλά, είμαστε ευτυχισμένοι. Εγώ τουλάχιστον είμαι ευτυχισμένος. Θα εξηγήσω ξεκάθαρα. Οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα, σίγουρα ξέρουν περισσότερα από μένα για αυτήν την ομάδα που υπάρχει. Έχω μιλήσει με τον κόσμο. Και εγώ ξέρω. Σε μια ομάδα, οι ζώντες οργανισμοί, κάθε μέρα για αυτούς είναι survivor. Κάθε μέρα. Και για μένα, και για τον κύριο Μπαξεβάνο, για όλους μας. Γιατί, να θυμάστε κάτι, είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος πολλοί δεν συμπάθουν. Δεν θέλω να με συμπαθεί ποτέ κανείς. Ούτε με νοιάζει. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος αυτό που θα δω και δεν θα μου αρέσει, θα το λύσω. Δεν θα κάνω εκτός ποτέ. Αν αυτό που μου δω μου αρέσει και προχωράω μαζί του και το στηρίζω με χιλιά, αν κάτι δεν μου αρέσει, δεν θα κάνω τόσα μάτια για να περάσει η μέρα. Δηλαδή κάτι που θα δω μπροστά μου στραβώ, εκείνη τη στιγμή θα σταματήσει. Αν είναι ίσιο, δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ ίσιο θα είναι. Οπότε, εγώ θα αξιολογήσω αυτό που ξέρω εγώ να κάνω. Μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι με όλους. Και δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι με όλους. Αν εμένα η καθημερινότητα και πράγματα και φιλοσοφία ανθρώπων ταιριάζουν, δεν αλλάζουν. Σήμερα που μιλάμε, όχι. Σήμερα που μιλάμε, διάβομαι ότι υπάρχει ένα προβλητή, όχι. Αλλά σου λέω και πάλι, μπορεί να πάω να μιλήσω εγώ με τον Παξεβάνο 5 λεπτά και να μην θέλει, να μην του αρέσει το Παξεβάνο εφάτα μου. Ή σε αυτά που θα πούμε 5 λεπτά, αυτό να σου πω κάτι. Στην ουσία, σε μια συζήτηση ένας ευνοημένος υπάρχει. Η ομάδα. Δεν μπορεί να ευνοηθούν όλοι. Εμείς θα κοιτάξουμε το πώς η ομάδα θα ευνοείται καθημερινά. Είτε με τον Μυροφορίδη, είτε με τον Ροφιάδη, είτε με τον Αμαρατήδη. Εμείς θέλουμε κάθε μέρα η ομάδα να κάνει ένα βήμα. Και ποιος θα το κάνει αυτό το βήμα και πώς θα σπρώξουμε την κατάσταση να γίνει αυτό το βήμα, γι' αυτό είμαστε εδώ, να ζούμε καθημερινά τα προβλήματα καθημερινά, να προχωρήσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ξεκάθαρα και για να μην γελιόμαστε, το θέμα της δευτερότητας. Ο Ηρακλής είναι μια μεγάλη ομάδα. Που κάποιοι άνθρωποι αφήσαν τις οικογένειές τους, αφήσαν την καθημερινότητά τους και ασχολούνται καθημερινά με τον Ηρακλή. Μια αλήθεια. Στοιχίζει από την τσέπη τους πράγματα. Ίσως πράγματα που δεν μπορούσαν να στηρίξουν. Οπότε η καθημερινότητα των ανθρώπων δεν πρέπει να γίνεται δύσκολη. Πρέπει, γι' αυτό είπα κάτι, να υπάρξει μια γενική αγκαλιά, να υπάρξει η δευτερότητα που θέλουμε και να ξεκινήσουν σιγά σιγά το χορηγικό κομμάτι που θα έρχεται γύρω γύρω. Γιατί ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή τι έχει. Έχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Δεν είναι πάρα. Δηλαδή θα έρθω εγώ που έχω ένας άνθρωπος, θέλω να δώσω 20.000. Σε ποιον θα δώσω. Όλο αυτό όμως σταματάει την εξέλιξη. Γιατί από τη στιγμή που δεν είναι ΠΑΕ, δεν μπορεί να τιμολογηθούν κάποια πράγματα, δεν μπορεί να δώσει ο άλλος και να πάρει ένα χαρτί ότι το έδωσα και πού το έδωσα. Πάμε στο καλή την πίστη. Καλή την πίστη αυτή τη στιγμή σε μια ομάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει ένας επιχειρηματίας. Καλή την πίστη μπορεί να λειτουργήσει μόνο ο κόσμος. Μόνο ο κόσμος είναι αυτός που θα έρθει απέναντι, καλή την πίστη για την καψούρα του, για την τρέλα του, για την αγάπη του να πάει. Να δώσει αυτό που θα στερηθεί για να μπορέσει να είναι χαρούμενος ένα χειμώνα, για να μπορέσει να είναι περήφανος ένα χειμώνα. Οπότε όταν εγώ λέω ότι θέλω να ανοίξω την πόρτα όταν έχει 400 και 500 άτομα για να ξεκινήσω να πουλάμε, δεν το λέω για να το πω. Το λέω για το πιστεύω. Το να μου είσαι 3 άνθρωποι να αγοράσω διαρκές δεν θέλω. Θέλω αγκαλιά. Θέλω να αγκαλιάσουν το χείρμα οι πάντες. Θέλω να αφήσουν την παραλία οι πάντες και να έρθουν. Μία μέρα, 2 μέρες, έχουν μία εβδομάδα ολόκληρη, να ξεκινήσουν Δευτέρα, να μπορέσουν να δώσουν την επόμενη μέρα στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι κάποια πράγματα που είναι ανεξήγητα. Είναι ανεξήγητο στο τι. Στο ότι είναι κακό για μένα το ότι επέλεξα πρώτη φορά με το συνέστημα. Ξεκάθαρα μιλάμε.
Εγώ η πρώτη φορά που επέλεξα ομάδα με συνέστημα είναι αυτή. Που ήθελα να πάω να δουλέψω μια ομάδα γιατί γουστάρω. Γιατί έχω την τρέλα να πάω να το κάνω. Γιατί θέλω να πάω εκεί να πάω να κάνω κάτι. Αυτό. Μέσα μου. Έχω λύσα μέσα μου για να πετύχω πράγματα, να το ξέρω. Μεγάλη λύσα. Αλλά αυτό θέλω να συμπαρασύρω τα πάντα. Δεν θέλω να έχει κουράγιο απέναντί μου να κάθεται κανένας. Όταν είμαι ο Ηρακλής δεν θέλω να έχει κουράγιο απέναντί μου να κάθεται κανείς. Δεν ξέρω να το καταφέρω. Δεν είμαι ούτε Θεός ούτε μάγος. Το θέλω που σου λέω. Η τέλα που έχω μέσα μου. Μακάρι να το καταφέρουμε όλοι μαζί. Αλλά πιστεύω ότι δεν μπορούσε και δεν μπορεί κανείς στη συγκεκριμένη στιγμή, κάθε μέρα που ζω, να μου βγάλει το συνέστημα θα μου βγάζει αυτή η ομάδα. Γιατί όταν έχεις ψυχή μέσα σου, θέλεις να είναι καλά η ψυχή σου. Και εγώ εδώ νιώθω ότι είναι καλά η ψυχή μου. Νιώθω ότι είμαι καλά σαν άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Γιατί όλα στη ζωή, ξέρεις, δεν είναι χαρτιά και λογιστήριο. Κάποια πράγματα, όταν τα κάνεις με την ψυχή σου, ίσως είναι πιο καλά για μένα. Είσαι πιο ήρεμος. Ξέρεις ποια είναι η ιστορία. Πραγματικότητα μάλλον. Όταν λέμε ότι να έχουμε... Η πέφτης θα είναι εδώ μέχρι 15 Αυγούστου. Πιστεύω θα έχω ολοκληρώσει αυτό που έχω στο μυαλό μου. Οι καλοί πέφτες κάνουν τις καλές ομάδες. Οπότε άμα πάρεις έναν ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή, παίρνεις έναν παίχτη, ο οποίος έχει παρατήσει τον εαυτό του για μήνες. Και πρέπει εσύ, γιατί προετοιμασία έχει σκοπό έχει. Έναν παίχτη να τον ενεργοποιήσεις, να τον βάλεις σε ένα σταθερό ρυθμό και να τον εξελίξεις κάθε μέρα. Όταν εσύ θα πάρεις τον παίχτη που είναι επαγγελματίας όντως, που προσέχει τον εαυτό του, που θα πει να σου κάνει εργομετρικό και θα είναι στο εργομετρικό του καλύτερος από αυτόν που έχει κάνει 15 μέρες που τώρα. Σημαίνει ότι πέσει ένα επαγγελματία που σέβεται πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και σέβεται την ομάδα που θα πάει να παίξει. Δεν χρειάζεται χρόνος να τον ετοιμάσεις, έτοιμος είναι. Χρειάζεται χρόνο να τον κάνεις το πάντρεμα το, αυτό που θέλει να έχει μια ομάδα. Να μυρίσουμε τα χνότα μας. Να είμαστε μαζί, να ξέρουμε τις αναποδιές του καθενός. Γιατί οι παίχτες, οι προπονητές που είναι στα αποδυτήρια, ένα χρόνο είναι πιο πολύ με τους συμπαίχτους παρά με την οικογένειά του. Είναι πιο πολύ στο χώρο, στο γήπεδο, στην προπόνηση παρά στο σπίτι. Οπότε αυτό είναι αυτό. Εγώ ξέρω ότι όταν βρέχει είναι μπερεκέτη. Όταν βρέχει και είσαι σε μια ομάδα και μπορείς να πεις πράγματα, αν και τις τυχαίνω με την βρεχή, θεωρώ ότι δεν πρέπει να βρέξει για να έχουμε ουρανό έτοξο. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ήλιο από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Να μην περιμένουμε ουρανό έτοξο για να βλέπουμε. Να ψάχνουμε να βρούμε το παραμυθάκι που θα κάνουμε όμορφο στο μυαλό μας. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε με βροχή και χωρίς τον ουρανό έτοξο. Πρέπει να βρίσκουμε κάθε μέρα τη λύση, χωρίς να είναι η μέρα που μας αρέσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτός ήταν ο Παύλος Μυροφορίδης. Ήταν, είναι και θα είναι. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Κυριάκος, κλείστον για 4-5 χρόνια και αν δεν παίζουμε Ευρώπη σε 2-3 χρόνια, εγώ θα γίνω μπιπ. Δεν το λέω. Ελήφθη Κυριακή από κοντά. Θα είμαστε για το φιλικό στις 5.30 στον αγαπημένο μας παππού, στο γήπεδο της Νάουσας. Ηρακλής Νάουσα, φιλικό με ομάδα που έχει υποβιβαστεί στην χαμηλότερη κατηγορία, αλλά στα τοπικά, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, είναι ένα χαλάρωμα. Επαναλαμβάνω, στις 5.30 μην πάει κάποιος πάνω στο βουνό στην Κουτσούφλιανη, είναι στο γήπεδο της Νάουσας, εκεί που παίξαμε και πέρυσι, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τετάρτη μετά πάνω στην Κουτσούφλιανη, με τον εθνικό άγνωσα ακόμα την ώρα δεν γνωρίζουμε. Να μπορείτε παιδιά, ώρα για μπλε ακούτε στο Λίμπερο 107,4. Ήταν παραγγελιά αυτό που ακούμε, απόρρισε και ο Μιτσάρας έξω. Ήταν παραγγελιά αυτό που ακούμε στη σημερινή εκπομπή. Θυμίζω FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-papaki-yahoo.gr. Ονόματα ποδοσφαιριστών όσα θέλετε. Τα περισσότερα εξ αυτών ισχύουν. Ο Παύλος ο Μυροφορίδης έχει μία λίστα από ποδοσφαιριστών έτοιμη, πανέτοιμη. Και αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του Χιατραβάνη που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Απόλλωνα Σμύρνης και του Μουμίν που μας είπε νωρίτερα ο Χρήστος ότι θα μείνει ελεύθερος, όλοι οι υπόλοιποι ελεύθεροι είναι
και είναι εύκολο. Είναι ανοιχτός ο δρόμος για να έρθουν στην ομάδα. Είμαστε εν αναμονή. Το έχω πει αρκετές φορές, γι' αυτό και ακούτε λίγο το και το ναι, αγνό, όπως λέγεται αυτό. Είμαι και βλάχος που ανάθεμάμαι. Ποντιακά δεν ξέρω. Είμαστε λίγο ρεπορταζιακά. Περιμένουμε πράγματα στο μπάσκετ ή πράγμα, ανακοίνωση δηλαδή, για καλαθοσφαιριστή, κατά πάσα πιθανότητα playmaker από ό,τι φαίνεται. Ο Παύλος Ομηροφορίδης, ο οποίος θα βρεθεί την Κυριακή, όχι αύριο, την Κυριακή θα βρεθεί στην Κουτσουφλιανή, όχι στην Κουτσουφλιανή, στην Άουσα, για να, ξανά, την Κυριακή ο Παύλος Ομηροφορίδης θα βρεθεί στην Άουσα για να παρακολουθήσει το φιλικό. Σας το είπα τις προηγούμενες μέρες, δεν ξέρω πόσοι το, φαντάζομαι όλοι, το καταλάβατε και μέσω των όσων δηλώσεων έκανε σήμερα, στη συνέντευξη τύπου ο Παύλος Ομηροφορίδης, ότι δεν αποκλείω τίποτα για τον οποιοδήποτε στην ομάδα. Και χθες που έτσι το λέγαμε απ' έξω με τον Χαριλάο, το εννοούσαμε για όλους, έτσι. Προπονητικό team, παίκτες. Δεν είναι μόνο αυτοί καμιά δεκαριά που θα έρθουν. Δεν αποκλείω το αν ακούσουμε ότι αποχωρούν κάποιοι. Δεν αποκλείω τίποτα σε καμία αλλαγή στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αφεντικό σε εισαγωγικά, ένας τεχνικός διευθυντής, που τα αναλαμβάνει όλα, που ασχολείται με όλα και λέγεται Μηροφορίδης. Και αν ο κόσμος τον εμπιστεύεται, θα πρέπει να κάνει υπομονή και να περιμένει. Γιατί είναι οξύμορο, το λέγαμε πάλι χθες με τον Χαρίλαο, είναι οξύμορο από τη μία να λέμε γράφοντας στα διαδίκτυα «Παυλάρας αγαπάμε, γύρνα πίσω», και μετά ο ένας μας ξυνίζει, ο άλλος μας βρωμάει, τον έναν τον θέλουμε, τον άλλον δεν τον θέλουμε και πού τον βρήκατε αυτόν, ενώ ξέρουμε ότι ο Παυλάρας τους φέρνει όλους αυτούς. Είναι οξύμορο. Δεν γίνεται να λέω «Καβαδία, είσαι ο καλύτερος μουσικός, ηχολήπτης κτλ. Κτλ.» και σε ένα λεπτό μετά να του πω «Τι έβαλες ρε, να μην σε πω». Δεν γίνεται. Πρέπει να το στηρίξω αυτό που λέω. Φυσικά και θα πούμε τη γνώμη μας ότι, ξέρεις τι, ο Τάδε δεν μας πολύ αρέσει. Okay, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει εμπιστοσύνη στο συγκεκριμένο άνθρωπο, πρέπει να υπάρξει από την αρχή ως το τέλος. Να διαβάσω ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10. Ενημερώνουμε τον κόσμο του Ηρακλείου ότι τα γραφεία του συνδέσμου μας στην πλατεία Αριστοτέλους θα μείνουν κλειστά για τις επόμενες ημέρες. Για την ημερομηνία που θα είμαστε ξανά ανοιχτά, θα ενημερωθείτε με νέα μας ανακοίνωση, όλα αυτά φυσικά εκτός απρόπτου. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας θα συνεχιστεί κανονικά για όσους βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης, αφού πρώτα στείλουμε μήνυμα τα στοιχεία του στη σελίδα του συνδέσμου μας. Εμείς από την πλευρά μας ετοιμαζόμαστε για μια δυνατή και σκληρή χρονιά για την επιστροφή μας εκεί από που δεν πέσαμε ποτέ, με νέα και πιο όμορφα πράγματα στο κομμάτι της κερκίδας, με πολλά γούστα, συνθήματα και πάντα πιστοί στο ταξίδι μας πλάι στον ημίθεο. Ιστερόγραφο 80, 11, 17 και εγώ θα το φωνάζω όσο πιο δυνατά μπορώ. Αυτή λοιπόν είναι και η σημερινή ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10 και για τις επόμενες ημέρες. Στο μπάσκετ! Α, και άλλος που φτιάχτηκε με τη μουσική. Τι έγινε, όλοι οι πόντοι μαζεύτηκαν σήμερα εδώ. Δώσε λίγο μουσική πάλι, Μπίλη μου, σε έχω τρελάνει σήμερα. Τι έχουμε πάθει, χορεύει. Ο μετά από μένα χορεύει. Α, χορεύει και ο γιος του Βαλάντη που μας ακούει. Άμα είναι ρε Βαλαντάρα να χορεύει ο παλίκαρός σου, θα παίζουμε συνέχεια τέτοια. Θα βάλουμε και κανένα βλάχικο όμως, παιδιά, έτσι, μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Λοιπόν, τι έλεγα. Με έχετε τρελάνει σήμερα. Για τον μπάσκετ, ναι. Πέρα από την ανακοίνωση για παίχτη που περιμένουμε, κατά πάσα πιθανότητα playmaker, έχουν γίνει γνωστά μέσω της ομάδος κάποια πράγματα, να τα πούμε, ότι θεωρούνται σίγουρες οι παραμονές, σίγουρη παραμονή των Αθανασούλα, Κακαρούδη και Γιαννακίδη. Έχουν ξεκινήσει ήδη επαφές για την παραμονή και του Δημήτρη Χαριτόπουλου. Τα ξαναλέμε βέβαια, τα έχουμε πει και άλλες φορές.
απλά επιβεβαιώνεται και από τον ίδιο τον Ηρακλή ακόμα περισσότερο σήμερα. Ο Σέσκους θα έρθει στην Θεσσαλονίκη 17 του μηνός. Από εκεί και πέρα η προετοιμασία θα αρχίσει Δευτέρα 20, ενώ οι ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις θα προνομηθούν αναγκρούψη 21 και 22 Αυγούστου. Έχουν προγραμματιστεί και φιλικά παιχνίδια 1η και 8 Σεπτεμβρίου με αντίπαλο το Ανατόλια 2 μάτς, 12 Σεπτεμβρίου με το Πευκοχώρη, 16 Σεπτεμβρίου με τον Ύφεστο Λίμνου που είναι ομάδα Α1, ο πρώην φάρος Γούσου Λάρισας έγινε Ύφεστος Λίμνου, 19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας για το θεσμό του κυπέλου με τον νικητή Ερμή Λαγκαδά με Στρατώνη. Για το βόλεϊ τα είπαμε και χθες και τις προηγούμενες μέρες, από τη στιγμή που αποκτήθηκε και ο Παναγιώτης ο Κούκου Μάκας, που λέει και ο φίλος μου Χαρίλαος, εννοούμε τη συγκεκριμένη πρόφορα, απομένει ο ξένος. Απομένει ο ακραίος, για να το πω πιο σωστά, γιατί το αν θα είναι ξένος ή Έλληνας θα το δούμε. Γίνεται προσπάθεια να έρθει ένας καλός ξένος, ο οποίος θα είναι αυτό που λέμε χωσάδας, όσον αφορά τους πόντους, για να μπορέσει να απελευθερωθεί κατά κάποιο τρόπο στο επιθετικό κομμάτι και ο Απόστολος Αρμενάκης, να μην είναι μόνιμα η μπάλα σε αυτόν, στο διαγώνιο του Ηρακλή, να μοιράζεται και στο κέντρο που έχει φέτος ο Προύσαλης επιλογές και τον Φέργιουσον και τον Ντίνα, τον Φωτιάδη, τον Κουκουμάκα, αυτή είναι η τετράδα των κεντρικών, με τους ακραίους, με τον Σωτηρίου, με τον ξένο που ευελπιστούμε να έρθει, γιατί αν έρθει ξένος ακραίος καταλαβαίνετε ότι θα δώσει βάση ο Γιάννης Ορφανός με τους συνεργάτες του στο επιθετικό κομμάτι, υποδοχή είμαστε καλά νομίζω, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να κοπανάνε κιόλας, να μην βγάζουν μόνο υποδοχή, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ο Ηρακλής είχε ακραίους καλούς υποδοχής, αλλά επιθετικά δεν έπαιρνε πολλά πράγματα. Περίμενε από τον Απόστολο πέρυσι να πάρει 25-30 πόντους σε κάθε μάτς που λέει ο λόγος. Δίνω σκυτάλι σε Παύλο Ραπτόπουλο και σε φιλικό Χρήσταθο Τσαλτίδη, The Hug Άρης. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Η ώρα για μπλε ανανεώνει το ραντεβού της για 13 Αυγούστου. Η εβδομάδα που θα έρθει δεν θα ακούσετε ώρα για μπλε. Θα ακούσετε από Δευτέρα 13. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.